Σήμερα κάνουμε το Οικονόμου Bros Quiz νούμερο 2. Είναι και αυτός μέσα. Έχουμε τον Γιώργο. Ακούστε πώς θα είναι το κόνσεπτ. Στη σύγκριση με το περσινό quiz, ο Σπύρος και ο Νίκος έχουν φτιάξει ένα δικό τους quiz ειδικά με τους Οικονόμου Bros, στο οποίο θα διαγωνιστούμε εγώ μαζί με τον Γιώργο ποιο θα βρει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις. Αυτός που θα βρει τις λιγότερες σωστές απαντήσεις θα κάνει στο τέλος του βίντεο μια τιμωρία την οποία δεν την έχουμε ακούσει ακόμα, την έχουν αποφασίσει τα παιδιά. Θα πάρουμε πολύ υλικό. Ναι. Το concept του παιχνιδιού είναι το ίδιο με πέρσι, υπάρχουν 30 ερωτήσεις, αυτός που απαντάει τις περισσότερες νικάει. Συγχαρητήρια για την νίκη σου. Να κάνω μια μικρή υπενθύμηση ότι εγώ και ο Γιώργος δεν έχουμε δει κανένα βίντεο μας εδώ και μήνες. Έχουμε καιρό να αποκομίσουμε στοιχεία από βίντεο, ούτε να φτάσουμε ημερομηνίες, ούτε τα πάντα. Let's go! Πρώτη ερώτηση. Από πού προέκυψε το όνομα του καναλιού? Από την ανεξήγητη αγάπη του Σπύρου και τον Νίκο Οικονομόπουλο. Διότι ο Γιώργος ήθελε να σπουδάσει οικονομικά, το σκέφτηκε μια νύχτα μαζί που είχαν καπνίσει μπάφο, ή από το επώνυμο του Σπύρου και του Γιώργου. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Εγώ νομίζω αυτό. Νομίζω. Τελική απάντηση είναι γυρώνει. Νομίζω είναι το Δέλτα. Το Δέλτα. Προφανώς το Δέλτα. Ωραία. Πώς το βρήκα. Ένα στα ένα. Αντικιά. Ένα στα ένα. Όχι, το σκορ είναι ένα-ένα. Ένα-ένα. Πόσα bloopers είχε μέσα στο επώνυμο βίντεο ανέβοντας σε πράξη πάνω 15 bloopers. Τα μετρήσατε όλα αυτά, ρε. 47. 82. 76 ή 103. Εγώ δεν έχω πραγματικά καμία ιδέα. Σκατά. Σκέψου το λίγο, εσύ το κάνεις το μοντάζ. Ναι, αλλά κάτσε, έτσι, να συνεχίσουμε λίγο. Εγώ θα απαντήσω το γάμα 76. Γάμα 76. Κι εγώ ανάμεσα στο βέτα και στο γάμα δεν είμαι σίγουρος. Θα ακολουθήσω τακτική Γιώργη, θα πω και εγώ με το γάμα. Συγχαρητήρια, είστε και δύο λαθασμένοι. Εγώ θα είναι το βήτα. Έλα ρε μαλάκα για 6 έξω. Λοιπόν, πόσες μέρες συνολικά είναι αδέλφια Γιώργος και Σπύρος? 10.672. Βήτα, 37. Έτσι, τι έλεγες πόσες μέρες συνολικά είναι? Πόσες συνολικά μέρες είναι τα αδέρφια? Αυτό δεν είναι ερώτηση για το κανάλι, ρε μαλάκα. Είναι το Οικονόμου Bros. Λοιπόν, καταλάβαμε από τώρα ότι ερωτήσεις όλες αυτές είναι άκυρες, τουλάχιστον την ποιότητά τους. Όχι, οι αρχικές είναι λίγο άκυρες. Πάμε, λοιπόν. Τα νούμερα, τόσο θα τα γράψω κάτω όπως και πέσα, θα τα γράψω τα νούμερα κάπου εδώ κάτω, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει υπολογισμό. Νομίζω ξέρεις πόσο χρόνο είσαι, Σπύρο. Λοιπόν, wow. Εγώ θα απαντήσω το γάμα. Το γάμα. Και εγώ το γάμα σε αυτό μου. Ρε μου νύχτα, δεν θα το γράφει. Το γάμα σε αυτό μου, να μάθει πανεγγύη. Λοιπόν, ωραία. Είστε και δύο σωστοί, είναι το γάμα. Είναι αδέλφια 6.033 μέρε. Πόσο είναι? Ναι. Ερώτηση 4. Πόσα βίντεο έχουν ανεβασμένα αυτή τη στιγμή στο κανάλι του Οικονόμου Bros? Χωρίς αυτό. Χωρίς αυτό. Γιατί αυτό είναι το πρώτο που θα έλεγε στο YouTube. 62, 67, 74 ή 53. Εγώ κατάλαβα αυτό για να μην σα αντιγράφω. Πάμε με το Β'. Επειδή πήγε στη συντακτική δικιά μου, θα πάω και εγώ με το Β'. Λοιπόν, καθώ ο Σπύρος σίγουρα ξέρει πόσα βίντεο έχει ανεβασμένα, είναι το Β', 67 βίντεο. Αδειά. Ποιο είναι το 5ο unboxing των Οικονόμου Bros? Λοιπόν. Watch Dogs Dead Second Edition, Nintendo 3DS XL Special Edition, Samsung Galaxy S5 ή Samsung Galaxy Express 2. Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Πάρτε και πάρτε που ψάξετε αυτή για να το ρωτήσετε. Προφανώς, μαλάκα. Εγώ θα πάω με το Delta, Samsung Galaxy Express 2. Εγώ θα πω το Β'. Το Β'. Τι απάντηση είναι το Β'. Ωραία, ρε πούστη! Άρα είμαστε... Είναι το 6ο. Δεν θυμάμαι καλά. Το βίντεο Fuck Pokemon Go. Από πότε το καμπέλο που φοράει ο Σπύρος? Καλά, εντάξει. Εντάξει, έλα, πανεύκολο. Ωραίο κλειό, ναι. Εγώ το ξέρω. 2012, 1996, 2004, 2008. 2008, ναι. Και οι δύο σωστοί. Το βίντεο Ναύπλιο, 2 days left. Ποιο κύβο του Ρούμπικ έβαλε πρώτο Σπύρος? Έβαλε πρώτο. 3x3, 4x4, 2x2 ή 6x6. Ωoooh! Holy shit. Σκατά. Νομίζω έβαλε το 3x3. Κι εγώ το 3x3 νομίζω. Το αλφα. Ναι.
Σωστή απάντηση είναι το Α. Yay! Άρα πάμε 5-4. 5-4. Το unboxing του PS4 Batman Arkham Knight Limited Edition. Τι σκέφτηκε ο Σπύρος να συγκρίνει με το Xbox 360? Το καλό δεν τροφοδοσίας, την κονσόλα, το χειριστήριο ή την τιμή? Εντάξει, το Α, το καλό δεν φωνήθηκε. Το καλό δεν τροφοδοσίας. Πολύ καλή απάντηση, είναι όντως το Α. Θυμάμαι τον νόμο που το έκανε. Θυμάμαι το καλό τροφοδοσίας του Xbox 360. Είχε ένα γαμμένο κουτί. Ενώ του PS4 ένα απλό μικρό καλώδιο. Σε ποιο βίντεο εμφανίζεται ο Γιώργος για πρώτη φορά με τα μαλλιά φτιαγμένα με ζελέ? Νομίζω ξέρω. Α. Οικονόμου μπρος, κάντε κάτι επιτέλους. Β. Γράφει αυτό το 5 Special Edition Greek Unboxing. Γ. Ανέκδοτα σε πράξη Part 4. Δ. Ανέκδοτα σε πράξη Part 3. Μετράει και το thumbnail ή το βίντεο. Το βίντεο. Είναι στο Γ. Ανέκδοτα σε Part 4. Κι εγώ αυτό ήταν το γάμα σε θέμα, θα είναι αυτό πως ήταν ο Γιώργος τότε. Κοίτα, θα έλεγα το βίντεο, αλλά επειδή φαίνεται στο θάμιο ότι είσαι κομμένο το μαλλί σου, αλλά δεν φαίνεται στο βίντεο. Γιατί στο θάμιο το έχεις κομμένο το μαλλί σου στο καθεστώ του πέτρα. Αλλά εφόσον λέει ο Νίκος ότι είναι στο βίντεο, θα πω κι εγώ με το γάμα. Very good! Σωστή απάντηση είναι το γάμα. Ρε παιδιά, απλά λες ότι λέω εγώ. Όχι. Έτσι μόνο σε έναν έχεις μέσα στο σωστό από μένα. Σε ποιο βίντεο το Οικονόμου Μπρος το intro που χρησιμοποιούν είναι σε αργή και πείτε σε γρήγορη κίνηση? Το 2, Πανελλήνιος 2016, Οικονόμου Μπρος το πιτόγυρο challenge, η αρχή ενός τέλους, του 3, ή Οικονόμου Μπρος Dizzy Pendle challenge. Κι εγώ το ξέρω, εγώ θα πω το Α. Ναι, κι εγώ το Α. Αυτό θα έλεγα, δεν κλέβω σαν εσένα που... Όχι, δεν κλέβω. Τι απάντηση είναι όντως το Α. Εντάξει. Σκορ, χάσαμε το σκορ. Πάντω γενικά για ένα πόντο. 6-5. Μπορούμε να βλέπουμε τα λάθη γιατί είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, είναι ένα παραπάνω από το Σπύρος. Ωραία, θα το πω, αυτό λέμε έτσι γιατί θα σκορφτούμε. Το σκορ θα το γράψω εγώ πάνω αριστερά και πάνω δεξιά, πάνω τα κεφάλια μα. Δεν ξέρω πόσο είναι, απλά τώρα αυτή τη στιγμή παίρνω. Γιατί δεν μπορούμε να μετρήσουμε ένα απλό σκορ? Δεν ξέρω, το πρέπει. Λοιπόν, είμαστε ίδιο, παιδιά, συγγνώμη. Οπότε έκαναν join στο YouTube και τον νόμο μπρο. Δεν θα ξέρω τι ημερομηνίες εδώ κάτω, ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλες. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, θα πάω με το Δέλτα. Γιατί μου θυμίζει αυτή η ημερομηνία. Γιώργο. Εγώ θα πάω με το Γάμα. Το Γάμα. 25 Δεκεμβρίου 2010. Συγγνώμη Σπύρο, η σωστή απάντηση είναι το Δέλτα. Ένα μαλάκα μικρό χαμό του σκητήσου. Ζόμωνα! Προλάβεις άσχημα! Ο Σπύρος νικάει τον Γιώργο για δύο πόντους. Πάμε, εγώ το δημιούργησα το κανάλι, ρε μάνα. Πόσα τσιγάρα περιέχει συνολικά ένα πακέτο οικονομικός μπούφος? Α, μετράνε. 33, 30, 40, 28. Εγώ δεν είμαι τίποτα με 3.000 πουρα. Κι εγώ αυτό νομίζω, ναι. Συνολικά. Θα πάω με το Α, 33. Κι εγώ θα πάω με το Α, γιατί νομίζω ότι έχει πει ότι έχει σήμερα να φέρει τα πουρα. Πολύ σωστά. Πόση ώρα έκανε ο Σπύρος να κατεβεί τις κερκίδες του γηπέδου στο βίντεο πώς να γίνεις κατάσκοπο? Είναι δευτερόλεπτα αυτά. Αυτά είναι δευτερόλεπτα. Ναι, εδώ γράφει 14, 57, 22, 11. Ώρες, μέρες, χρόνια. Δευτερόλεπτα. Ναι, πρέπει να βάλεις ένα έστειλα. Α, κατάλαβα ποιο σημείο λες. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι αποκλείται να είναι 57. Δεν νομίζω ότι είναι μικρό. Είναι μικρό βίντεο σχετικά. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι. Εγώ θα πω το γάμα. Κι εγώ το γάμα. Όχι. Καλώς, σωστή απάντηση είναι το γάμα. Από πού προήλθε το θρυλικό όνομα Ταραμάς? Από βίντεο του Ninja Kick Assassin, από βίντεο comedylab.gr. Επειδή κάμιζε μπάφο καθαρά Δευτέρα. Αυτή είναι ανεξήγητη αγάπη του Σπύρου για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Σε πάλι μια επιλογή με τον πρώτο. Και πώς σκέφτηκα εδώ. Αν δεν απαντήστε. Κοίτα, επειδή εγώ το έβγαλα το όνομα. Το Β. Ναι, το Β. Επειδή εγώ το έβγαλα. Πολύ σωστά. Τι μπορεί να κάνει το δαιμονισμένο μαγικό τηλεκοντρόλ? Έκανε τον Γιώργο να χάσει το πέος του. Έφερε τη σκυλιότητα στο Σπύρο. Έκανε τον Γιώργο να κατουρέει κοκακόλα. Ή έκανε του One Direction να βγάλουν νέο τραγούδι. Αυτό είναι ερώτηση παγίδα. Σε κάτι τέτοιο ερωτήσει είναι δύσκολο να χάσει. Δηλαδή, εσύ τι περιμένει να απαντήσω δηλαδή, σοβαρά τώρα. Το Β. Όχι. Σωστό είναι το γάμα. Κι εγώ το γάμα θα λέω. Πολύ σωστά είναι το γάμα. Ξέρεις τι. Και είναι έλεγε ότι ένας φίλος μου κάτι τέτοιο. Αλλά δεν να σου πω κάτι. Ναι. Δεν κατούργα κοκακόλα. Απλά κατούρισα και μετά τα έκανα κοκακόλα. Ναι, αλλά... Οπότε δεν κατούρισα κοκακόλα. Οπότε καμία απάντηση δεν είναι σωστή κανονικά. Αλλά δεν πειράζει. Το πόρετε σκυλό. Το κατάλαβα στο πόρετε, εντάξει. Πόσες ερωτήσεις έχω αριθμίσει μέχρι τώρα λάθος σε αυτό το quiz? Περίμενε, πόσες ερωτήσεις έχω αρχίσει λάθος. Δεν τα προσέχα. Το παρατηρούσα ότι σε μερικά. Ναι, δεν φαίνεται στην κάμερα, αλλά μερικές φορές φαίνονταν. Είχε 14-14, ξέρω εγώ, ή 12. Το παρατηρούσα. Είναι μαλάκα. Δεν το παρατήρησα. Το παρατήρησα. Σκατά! Δεν μέτρησα πόσες είναι. Δεν είναι
Με ρώτησε το κανάλι αυτό. Είναι γιατί είναι το quiz του καναλιού. Ακριβώς. Λοιπόν, να πω κάτι. Μέχρι στιγμής, εγώ το είχα παρατηρήσει. Φαίνεται πολλές φορές ότι στην ερώτηση 13, ας πούμε, δεν έχει το νούμερο 13, έχει το νούμερο 14. Όχι, ρε μαλάκα, δεν το πρόσεξα. Και το είχα παρατηρήσει, αλλά δεν είπα κάτι. Τώρα πρέπει να κοιτάμε, δεν πρέπει να κοιτάμε την κάμερα, πρέπει να κοιτάμε το λάπτοπ. Εγώ δεν το πρόσεχα. Οι απαντήσεις είναι 3, 5, 1 ή καμία. 3. Εγώ το τρέφω για να πω. Αν δεν γαμίσουν, μαλάκα! Πολύ σωστά είναι το α. Κόνο φάτι, μαλάκα. Γιατί ξέρετε, είχαμε τέσει δύο φορές στο 4 και στο 14, δεν θυμάμαι. Και στο 8. Στο 8. Σε ποιο ανέκδοτα σε πράξη το αστείο της ημέρας είναι η οικονόμου μπρος. Το 14, 9 ή 15. Θυμάμαι. Στο α. Στο 12. Πολύ σωστά. Οικονόμου μπρος. Το είχατε πει εσείς οι δύο. Να το πούστηκες. Το βίντεο μπορούσε να κρυφθεί μόνο σε υπολογιστή λόγω copyright. Το βίντεο, προφανές το βίντεο. Βασικά ξέρεις τι, απλά έχουν κάνει copyright την μουσική, το Black Beatles. Το Black Beatles, το μήκος. Τώρα βέβαια στο κανάλι έχω σβήσει τη μουσική, το Black Beatles το έχω διαγράψει εντελώς και μπορεί να παίρνεις όλες τις συσκευές, γιατί δεν γίνεται να παίρνει μόνο από υπολογιστές. Τώρα είναι ένα τώρα, fuck my life. Πόσα ντόνατς είχε μπροστά το Γιώργος στα είδη των εξεταζόμενων. 12, 7, 82 ή 8. Πραγματικά 82. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Πρέπει να θυμηθώ πόσα άτομα ήμασταν εκεί. Εγώ το θυμάμαι. Τέλα που είναι τέλα με τα μάτια. Ναι, θυμάμαι. Παίξε το στιγμιότυπο. Ωμα! Καναπιτόγυρο έχουμε! Εγώ το θυμάμαι. Πες για όσο θα απαντήσεις πάντως, γιατί εγώ το ξέρω. Ένα λεπτάκι λίγο να το υπολογίσω. Περίμενε. Ήταν το Δέλτα. Και εγώ το Δέλτα, ναι. Σωστή απάντηση είναι το Δέλτα. Ο που πήρε το όνομά του στα χάπια για τα νεύρα GTP. Για τον Μπούτσο, Γιώργο τον Μπέρνη, γιαγιά Τέλο Παστίσιο ή από την ανεξήγητη αγάπη του σπουδαίου. Έλα, τώρα θα απαντήσει. Όχι, δεν πρέπει να το έχει πάρει το πίτα. Σωστή απάντηση είναι το Α, προφανώς το Α. Με την πώληση πιανού παιχνιδιού οι πωλήσεις του Wii U αυξήθηκαν κατά 666%. Δεν είναι του. Είναι το Top 10 Gaming Fans. Ναι, όχι, έχεις δίκιο. Team Gaming Fans. Πες μου ποιο είναι όμως. Όχι, κατά. Λοιπόν, οι επιλογές είναι Super Mario 3D World, Legend of Zelda A Link to the Past, Mario Kart 8 ή Super Mario Maker. Θα πεις εσύ πρώτα. Το θυμάσαι. Ναι. Αυτό το σπίτι είναι ρε. Ήθελα να βρω και ερωτήσεις που θα ήξερε μόνο ο Γιώργος. Οπότε θα ήξερε και ο Σπύρος. Ναι. Το Super Mario Maker δεν νομίζω ότι είναι. Ούτε το 3D World. Ναι, είναι το χάμπο. Αυτό είναι. Είναι το χάμπο. Yes, το θυμάμαι. Σύμφωνα με το Obi Vlog 2, τι μάθημα έγραφε ο Γιώργος στις Πανελλήνιες 18 Μαΐου. Ωραία. Έκθεση, μαθηματικά κατεύθυνση, AOTH ή προγραμματισμό. Το θυμάσαι εσύ, είναι σειρά. Φυσικά το θυμάμαι. Αυτή την ερώτηση που ήθελα να απαντήσει μόνο ο Γιώργος, μας είχε πάει κατά προβάδισμα. Στο λεπτό τι πάζει. Δηλαδή, είναι σαν να έχει το μακέτο, να έχει το. Δεν θυμάμαι. Αν και έχω την εντύπωση ότι είναι η έκθεση, θα πάω με την έκθεση. Την έκθεση. Είναι το πίτα. Πολύ σωστά, μαθηματικά κατεύθυνση. Πόσο ψέμε έχουν αυτή τη στιγμή οικονόμου μπρο. 314, 15, 17, 13. Θα πω την αμαρτία μου αυτό το ξέρω γιατί έχω μια εφαρμογή που μετράει πόσους συνδρομητές έχεις, οπότε το ξέρω. Εγώ λέω το γάμα. Το άλφα. Νευριάζω κι εγώ που δεν πήρα και από πόδι. Δηλαδή περιμένει λίγο. Έκανε επίτηδε ένα subscribe για να την πάθω. Ακριβώς. Όχι, μαλά. Τι μου λέω που θα ακούσετε. Πόσε διαφημίσει υπάρχουν στο βίντεο, ρετρό διαφημίσει το βίντεο. Αυτή είναι η revenge ερώτηση αυτή. Περίμενα να θυμάσαι την ερώτηση. Το περίμενα, είμαι σίγουρο για την revenge. Στην αρχή τα είχαμε μπερδέψει και έρθαμε να μετράξουμε. Ξεκινήσαμε τα μητέρα του 90 και μετά κατάλαβα που με ρώτησε από αυτό. Είναι 26, 32, 23, 19. Εγώ πιστεύω το Α και πάλι, χωρίς να είμαι σίγουρο. Κοίτα, δεν νομίζω να είναι 32, δεν νομίζω τόσο πολλές. Ούτε και 26 πάλι μου φαίνονται πολλές. Αγχώνουμε για ένα οικονόμο μπρος quiz. Τελική απάντηση. Εγώ θα πω το Γ. Δεν ξέρω καλά κάτι. Σκατά. Σωστή απάντηση είναι το Α. Σοπαλία. Λοιπόν, άρα τώρα έχουμε σοπαλία. Σκατά. Ένα μαλακά. Πόσες φορές ακούγεται στο βίντεο των οικονόμου μπρος η λέξη back από το τραγούδι Without Me. Στα βίντεο. Όπα, όπα, όπα. 20, 10, 15. Είχα σε δύο βίντεο. Είναι στο βίντεο 4, το part 1 και στο part 2. Πόσες φορές ακούγεται. Θα πάω τότε με το βίντεο.
Εγώ με το πέτασα την εγκαρδά. Πολύ σωστά, Γιάννοβιτς. Γιατί είστε εμάς και το ξεχάσατε, το έχει βάλει σε δύο βίντεο. Με ποια προσπάθεια κατάφερε ο Γιώργος να νικήσει το Crossbar Challenge. Με την 6η, την 8η, την 3η ή την 5η. Κάτσε να το θυμηθώ. Θυμάσαι εσύ. Νομίζω το θυμάμαι. Είμαι ανάμεσα στο Alpha και στο Delta. Κι εγώ. Σκατά. Λοιπόν, θα πάρω το ρίσκο και θα απαντήσω πρώτος. Θα απαντήσω το Alpha. Εγώ σε αυτό ήμουν από το Delta. Θα πω το Delta. Τώρα, μία απάντηση εσύ... είναι σωστή. Ελάτε, εντάξει. Η σωστή απάντηση είναι το Alpha. Λένε μου τι! Εσύ το κάνεις ασόλα. Συγγνώμη, λάθος κάρτα, είναι το Δέλτα. Λοιπόν, με τον SKRV, τι είναι ο Σπύρος που ίδιος δεν είναι. Σεξι, πρόσωπο του μου το. Και ή αν εξήγητε ερωτευμένος με τον Νίκο τον Ομόκλωλο. Δεν είμαι. Εγώ το ξέρω. Και εγώ το ξέρω, είναι το γάμο. Το γάμο. Γκέι. Είναι σε ένα σημείο που λέει... Αυτό είναι γκέι. Πες το, πες το σημείο, πες το σημείο. Αν κάνεσαι με SKRV. Αγαπητέ μου σύντροφε. Δεν είμαι γκέι, αυτός είναι. Αγαπητέ μου σύντροφε, πιάσε. Πόσες φορές είπε ο Κώστας Μπίστας τη λέξη Κολομπιάνος στο B-Vlog 28, 16, 37 ή 23. Νομίζω θέλω να πεθάνω αυτή τη στιγμή. Κολομπιάνο. Κώστα, θέλω ότι είναι για σένα, πρέπει να νιώσεις πολύ περήφανος. Κώστα, το παίρνεις από πίσω. Πάλι δεν ξέρω καθόλου. Εγώ θα πω το Δέλτα. Στην DC. Παίρνω πολλά ρίσκα και θα μου βγει κακό. Αλλά χαίστηκα. Θα πάω το Δέλτα. Κολομπιάνο. Πάρα παρεμπούστη. Okay. Πολύ σωστά Γιώργο, είναι το Αλφα. Ναι, το πέρα να το κάνεις, πέρατες και εμένα. Ναι! Άρα είσαι οπαλία πάλι. Όχι, εγώ πέρα. Το περνάει για δύο πάλι. Περνάει για δύο. Στο πρώτο επεισόδιο σειρά σε αρχή ως τέλους. Σε ποιο escape room είχε πάει η τάραμα από παρέα. Δηλαδή εμείς οι τέσσερις. Illuminati, Prison Break, Ebola ή Taken. Ebola. Το Δέλτα. Το Δέλτα, εντάξει. Γιώργο, βρέμος ο μαλάκας είναι το Βίτα. Τι! Είναι το Β. Είσαι σίγουρος. Το Β λες κιόλας, δεν αποδάσαμε για ένα κουτάλι, άμα θυμάσαι. Όχι, ναι. Μαλάκια από μαλακιά, γιατί τα είχαν πάει μαζί με τη Ρένια, ρε ηλίθι. Γιατί στεναχωριέσαι, εγώ έχασα! Δεν μας κάνα. Τώρα ο Γιώργος έχει χάσει, αλλά πάμε. Έχω χάσει πάνω από 30 ευρώ, τι θέλω. Είναι απλά την επική ερώτηση. Έβαλα παραπάνω από ό,τι ερωτήσει από ό,τι φαίνεται. Δεν πειράζει. Αν και έβαλε το ίδιο. Όχι. Άρα έχει ακόμα ευκαιρία για να νικήσει. Γιατί είναι τα μέτρη στο λάθος. Λοιπόν, δεν πειράζει. Σοβαρά μιλάς. Δηλαδή είναι 31. 32 που θέλεις. Μάνα γιατί. What the fuck. Αυτά δεν είναι δεδομένα. Technical difficulties, αλλά... Στο πρώτο Economic Bros Quiz, ποια ερώτηση άφησε ο Νίκος, εγώ, τον Σπύρο, να απαντήσει μόνος του, την οποία μετά έκανε λάθος. Πότε έβαλε το πρώτο βίντεο Economic Bros, πόσα κρουασάν έβαλε ο Σπύρος στο chat stream μέχρι τον Άμπλιο, με ποιους έχουν κάνει συνεργασία οικονόμου μπρος ή πόσα challenges έχει νικήσει ο Σπύρος. Περίμενε. Η απάντηση που μου είπε ο Σπύρος θα την απαντήσω μόνος μου. Και εγώ του είπα ναι. Το θυμάμαι. Δηλαδή ποιο είναι. Έτσι ήταν, εσύ πιστεύω, εγώ το θυμάμαι. Γιώργο. Δεν ήμουν να σπίσω την κάμερα για πολύ στο πρώτο οικονόμου μπρος. Εγώ δεν είμαι σχηματίζω να με κάνω μέσα στο Β και στο Γ. Αλλά θα πω το Γ. Το γάμα. Το γάμα είναι. Σωστή απάντηση είναι το γάμα. Πόσα παιχνίδια έχουν κάνει unboxing οι Economic Bros. Καλά, έχεις πω εφαίρετο. 7, 5, 4 ή... 3. 7 δεν είναι. Είναι λίγο ερώτηση παγίδα. Λιγάκι. Θα σε ρώταγα τώρα. Μπορεί να κάνει μια ερώτηση ή όχι. Και εγώ μάθω το ίδιο σύστημα. Για πες την. Μετά είναι και οι κονσόλες, μέσα είναι μόνο τα παιχνίδια. Όχι κονσόλες, τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια. Εγώ το σκέφτηκα. Θα πω 4. Θα πω το γάμα. 4. Είναι όντως 4 και μέτρησα και το Arkham Knight. Το είπα ακριβώς. Γι' αυτό είπα 4. Γιατί θα έπρεπε να το GTA το 5, το Assassin's Creed το Black Flag και το Watch Dogs. Ο τελείωσε νομίζω έχω νικήσει. Πόση ώρα διαρκεί συνολικά ολόκληρο τον playlist, το playlist των ανέκδοτα σε πράξη. Έχεις πει την τελευταία ερώτηση. Ναι. Το Β. Το Β πάντως εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Δεν είναι το Β. Ωραία, αλλά θα πω το Α. Είστε και οι δύο μαλάκες, η απάντηση είναι το Δέλτα. Το Δέλτα είναι. 2 ώρες, 44 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Αχ, από το τάξι, έφυγε. Διέτσι, βιέτσιες. Οπότε, Κόκο, μπήκε σαν τιμωρία. Δεν ξέρω πώς είναι το σκορ. Γιατί ξέρετε, οι ερωτήσεις ήταν 32, δεν ξέρω πόσες αφιές σωστές και πόσες λάθος. Ποια είναι η τιμωρία. Περιμένω το χειρότερο. Θα χαρώ πολύ την ακούσω. Λοιπόν, κάπου εδώ κοντά έχουμε μία τσίχλα
την οποία κλασικά την τραβάς, η οποία όμως αντί να βγάζει κατσαρίδια και τέτοια, σου κάνει ηλεκτροσόκ. Ναι, αυτό. Αυτό. Πού είναι η τσίχα τώρα. Νομίζω αυτό το παιχνίδι το έκανε και πιο παλιά. Ναι. Μάλιστα. Ελπίζω να έχει λίγο μπαταρία. Χαίρομαι την νίκη σου Σπύρο. Αναμενόμενο Γιώργο. Να πω την αλήθεια, έχω την εντύπωση πως και εγώ και ο γιος μου μάλλον το ήξερε ότι έχω λίγο περισσότερη εμπειρία στο χάμα οικονόμου, γιατί κάνω και λίγο περισσότερο μοντάζ και νομίζω ότι λίγο περισσότερο με τα βίντεο. Δεν είμαι σίγουρος, ίσως ναι. Ναι, αλλά έκανε και ερωτήσεις που μόνο ο Γιώργος θα κάνει. Ναι, όχι, ισχύει. Το βρίσκεις. Χαίρετε. Θα άντρας με πέος αποδέχομαι την εμπειρία μου και θα... Θα τραβήξω. Θα μου πάνε τα παιδιά, δηλαδή... Αγία, πώς θα δεύτερο ρεύμα. Κάτσε! Όχι, απλά θα το τραβήξει γιατί... Αφού έκανε τρεις νίκες, το κάνει για τρία δεύτερα. Στο τράβημα γενικότερα έχω εμπειρία. Τράβηξε με. Πάμε το βίντεο, ευχαριστούμε πως παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, share στο Facebook. Όποιος είναι ικανός, όποιος είναι άξιος τέλος πάντων να το κάνει αυτό. Όπως θέλει να μας βοηθήσει. Το ένα άτομο γιατί αποδέχεται αυτό το κάνει αυτό. Από ό,τι κατάλαβα τώρα τελευταία, ακόμα και ο Μπούγια κλαίγεται που δεν παίρνει σερς. Ω, γιατί δράμα! Ελπίζουμε να τα πούμε σε επόμενο βίντεο το λεκόρο μου πρόσωπο που θα εμφανίζουμε και εγώ πιο συχνά και δεν θα βλέπετε τη φάτσα αυτού εδώ του Ταραμά. Φιλάκια και του Ζουμπρούτζου. Το νερό γαμάει. Το νερό γαμάει.